Βασιλεύς, ουράνιε, παράκλητε, με πνεύμα της αληθείας, παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εν θέλει και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλήδους και σώσον αναθέτητα ψεράς ημών. Χριστός που ήταν και είναι και στους αιώνας θα είναι ο δάσκαλος της Οικουμένης, είναι ο μοναδικός που χρησιμοποίησε όχι μόνο τις θάλασσες, τη ξηρά, τα σπίτια, τις πλατείες, το ναό του Σολομώντα για άμβονα από όπου κήρυτε το λόγο του, αλλά χρησιμοποίησε και ένα χώρο, ένα τόπο από όπου μίλησε και δεν ακούστηκε ποτέ να μιλήσει άλλος από τον τόπο αυτό, γιατί γι' αυτόν ήταν προορισμένος ο χώρος αυτός να μιλήσει. Και μάλιστα τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Επάνω από το Σταυρό ομίλησε ο Κύριος και αυτά που είπε ήταν το επισφράγισμα των όσων είπε όταν ζούσε ως διδάσκαλος του Ισραήλ και του κόσμου όλου στη συνέχεια. 7 λόγους. 7 θα λέγαμε συμβουλές αθάνατες είπε πάνω από το Σταυρό. Να δώσουμε μια εικόνα τη κατάσταση στην οποία βρισκότανε και είπε τους λόγους αυτούς. Ο προφήτης Ισαΐας λέγει, γράφει το προφητικό του λόγο μέσα ότι εγώ τον είδα, να σημειώσουμε ότι έζησε ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. 850 χρόνια πριν η γέννηση του Χριστού και είπε, γράφει, τον είδα τον Κύριο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να είναι όλος εν πόνο, εν πληγή και εν κακώση. Να είναι μέσα στον πόνο κυριολεκτικά, τόσο πόνο που κανένας άλλος δεν πόνεσε, να είναι σε όλο το σώμα του πληγωμένος, σε όλο το σώμα του. Μια πληγή είχε γίνει ολόκληρο το σώμα του, από τις βουρδουλιές και τα μαστιγώματα που είχε υποστεί τις προηγούμενες ημέρες. Όλος λοιπόν μια πληγή και εν κακώσει να βρίσκεται κάτω από κυριολεκτικά μια κάκωση τέτοια που δεν την υπέστη άλλος άνθρωπος επάνω στη γη.
εν κακώσει λοιπόν, εν πληγή και εν πόνο ο Κύριος. Αυτά σωματικώς. Αλλά και τα ψυχικά παθήματα. Τις βλαστήμιες που άκουγε από τους παρευρισκομένους κάτω από το Σταυρό, γραμματείς και φαρισαίους και το λαό. Βλαστήμιες, ουά, αλίμονο, ή σύ ή ως του Θεού, αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατάβηθη από το Σταυρό. Και πιστέψω μεν αυτό. Κατέβα από το Σταυρό και θα σε πιστέψουμε ότι είσαι Υιός του Θεού. Βλέπεις, δεν είχε γεμίσει ο Κύριος 3 ολόκληρα χρόνια με θαύματα όχι μόνο τον Ισραήλ και τη Συρία και τη Σαμάρια. Από όπου περνούσε, όταν δίδασκε και έκανε τα θαύματά του, από πίσω του ακολουθούσε λαός, όχι αστεία, λαός. Θαύματα λοιπόν είχε τελέσει, αλλά τα θαύματα για να γίνουν πιστευτά, παρότι ήταν χειροπιαστά και νεκραναστάσεις είχε κάνει, νεκραναστάσεις. Χρειάζονται ειδικά μάτια. Ειδικά μάτια. Ευαίσθητα, καθαρά. Ώστε να ομολογούν ότι το θαύμα που βλέπουν φανερώνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Παρά Θεού δύναμης που βρίσκεται μπροστά. Για όλα τα ευεργετήματα που έπραξε ο Κύριος στους συνανθρώπους του, στους συμπατριώτες του, το τίμημα, η πληρωμή ήταν ο Σταυρός και τα βασανιστήρια που υπέστη μέχρι σώτου φτάσει στο Σταυρό. Καρφωμένος λοιπόν επάνω στο Σταυρό, που είναι το έσχατο κατάντημα σαν τιμωρία ενός μελλοθανάτου βαρυπινήτου, γιατί πρόκειται για τιμωρία βαρυπινήτου. Ο Πιλάτος που τον ανέκρινε ανεκήρυξε την αθωότητα. Τον ερωτά και από το ερωτηματολόγιο που του έκανε όταν τον ανέκρινε βγαίνει στο λαό έξω και λέει «Εγώ ουδεμή αρετή ανεβρίσκω». Δεν βρίσκω καμία απολύτως κατηγορία. Και πλέγει και τα χέρια του μπροστά στο λαό με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι είναι καθαρός ο κατηγορούμενος που μου φέρατε. Εγώ είμαι αθώος από το αίματος τούτου. Βρίσκεται λοιπόν ο αθώος, ταλαιπωρημένος, καταπληγωμένος, μαστιγωμένος, γεμάτος πόνο, γεμάτος με αίματα και καθυλωμένος επάνω στα καρφιά. Καθυλωμένος επάνω στα καρφιά. Κανονικά, ένας τόσο κακοποιημένος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε λογική κατάσταση. Δεν έπρεπε να αφήνει ο πόνος και η συμφορά στην οποία βρισκόταν. Παρά τα αυτά, 7 σημαντικούς λόγους είπε ο Κύριος επάνω από το Σταυρό. Σημαντικότατους, αθάνατους λόγους. Εκείνο που όλοι το γνωρίζουμε. Όλοι, δεν υπάρχει
και από μικρά παιδιά το ξέρουμε. Η πρώτη φράση που ακούστηκε από το στόμα του, το Πανάγιο, ήταν «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Να σταθούμε λίγο σε αυτή τη φράση, σε αυτό το Πανάγιο λόγο, να το δούμε, να δούμε καλύτερα. Πατέρα, συγχώρεσε αυτούς, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Σίγουρα, αν γνώριζαν τι έκαναν, δεν το έκαναν. Αν γνώριζαν ότι είναι Υιός του Θεού και ότι αυτός ο σωτήρας του κόσμου και ότι μπορούσε να του συντρίψει την ώρα εκείνη και κάθε στιγμή, δεν το έκαναν. Και κάτι άλλο. Ου γαρ είδαση τύπιούση. Ου γαρ είδαση τύπιούση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Αν ο καθένας μας, ο καθένας μας από εμάς ήταν ή είναι γνώστης, γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει υποβολέας και υποβολέας στο νου μας μέσα είναι ένας και μόνο, ο πειρασμός. Ο διάβολος είναι υποβολέας του κακού. Υποβολέας του κακού. Αυτός έρχεται και σφυρίζει το κακό και από εκεί και πέρα αρχίζει η διεργασία η διανοητική της αποδοχής του κακού και της πράξης του κακού. Πρώτα γίνεται η σπορά, πέφτει στη γη, η γη το δέχεται, το κυοφορεί και μετά από την κυοφορία βγαίνει το φυτό που λέγεται έργο. Κανένας άνθρωπος από εκείνους που κάνουν το κακό δεν θα έκανε το κακό εάν γνώριζε το μέγεθος και την ποιότητά του, του κακού. Κανένας δεν το έκανε. Το πόση συμφορά κρύβει ένας μία πονηρή σκέψη, αν το γνώριζε αυτός που τη δέχεται και γνώριζε ακόμα και την ποιότητα και τη δυναμικότητα που έχει το κακό επάνω, δεν τη δεχόταν. Θα απέβαλε εκ πρώτης εμφανίσεως την σπορά της σκέψεως της πονηρής της κακής. Γι' αυτό ο Κύριος, γνώστης μιας πραγματικότητας, γνώστης, ότι είναι Υιός του Θεού, ότι μόνον ευεργέτησε, μόνο ευεργέτησε, τίποτα άλλο παραπάνω. Και αντί του μάνα χωλή, αντί λέει του ύδατος όξος, αντί λέει του, να του δώσουν νερό που είπε δίψω, του δώσανε ξύδι. Και αντί να τον αγνωρίσει ο Θεό, στο σταυρό τον προσήλωσαν. Τον κάρφωσαν επάνω στο σταυρό. Αυτή είναι η πλήρης άγνοια, η γεμάτο σκοτάδι, γιατί η άγνοια είναι η άγνοια, είναι άδης, άδης. Η λέξη αυτή είναι αρχαία λυγική, δεν είναι. Άδης σημαίνει σκοτάδι πέρα για πέρα. Τόπος που βασιλεύει μόνο σκοτάδι, δεν υπάρχει φως. Η άγνοια είναι άδης. Μέσα στην άγνοια βασιλεύουν μόνο τα κακοποιά στοιχεία. Και λέει ο Δαβίδ ένα ωραίο, λέει γέννητο, λέει μπήκε ο ήλιος, στον ψαλμό που διαβάζουμε στην εκκλησία μέσα, στον Εσπερινό, και έγινε σκοτάδι. Ο ήλιος σε βασίλευσε. Και τα θηρία λέει, βγήκαν όλα
να βοσκήσουν για να βρουν την τροφή τους, τα θηρία. Αυτά τα μεγάλα θηρία, το σκοτάδι ζητάνε για να βρουν τα θηράματά τους. Το ίδιο γίνεται και στο σκοτάδι που βασιλεύει στο ανθρώπινο μυαλό μέσα, τότε βγαίνουν όλα τα θηρία τα πνευματικά για να αρπάξουν ό,τι βρουν στην ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, σε αυτούς που τον σταύρωσαν, άδης ήταν η ψυχή, γι' αυτό και τον κάρφωσαν τον αθώο πάνω στο σταυρό. Η άγνοια λοιπόν, να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι κάθε άνθρωπος που κάνει το κακό, κάθε άνθρωπος που κάνει το κακό, και μιλάμε για το κακό που φαίνεται ότι είναι κακό, γιατί κακό μπορεί να κάνουμε και εμείς μπορεί να φέρουμε, κακό μπορεί να κάνουμε και από αδυναμία, αλλά δεν είναι εσκεμμένο κακό εις βάρος του άλλου, τότε είμαστε διεστραμμένοι. Αν γνωρίζουμε ότι είναι κακό και το κάνουμε, είμαστε 100% διεστραμμένοι. Εξυναρπαγής, δηλαδή κάποια στιγμή χωρίς να καταλάβουμε, μας έρχεται κεραυνοβόλος το κακό και το κάνουμε. Εκεί λυγίζουμε, εκεί μας συγχωρεί ο Θεός. Το κακό που το ξέρουμε είναι διαστροφή να το κάνουμε. Λοιπόν, οι Εβραίοι ήξεραν ότι είναι αθώος. 100%. Το γνώριζαν πολύ καλά. Δεν τους άφηνε ο φθόνος, η ζήλια που είχαν μέσα τους. Λέει και το Ευαγγέλιο εκεί σε ένα σημείο, ήδη γάρ εγνώριζε ο Πιλάτος, ήδη γνώριζε, το ήδη σημαίνει γνώριζε. Ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Έτσι. Ότι εξαιτίας του φθόνου που είχαν μέσα, τον παρέδωκαν για να σταυρωθεί. Γι' αυτό και πάσχιζε, λέει, να τον αθωώσει και να μην τον σταυρώσει. Ναι. Να μην σταυρώσει. Τον απολύσει. Αλλά κοιτάξτε τι είναι ο όχλος, τι είναι ο όχλος. Οσανά του φωνάζουν όταν έπαιρνε στα Ιεροσόλυμα, σταύρωσον, σταύρωσον, τις ημέρες σταυρώσεως. Τα 8 ημέρες. Τι ευχαριστία. Λοιπόν, ο Κύριος παρά τα αυτά, κάνει την προσευχή του, προσευχή είναι αυτή παρακαλώ. Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση, τυπιούση. Είναι προσευχή αυτή. Συγχώρεσες πατέρα μου, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Για τον όχλο τουλάχιστον, για τον όχλο, το λαό που είχε άγνοια, δεν ήξερε τι έκανε. Οι γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς ήξεραν ότι διέπρεταν ένα και μοναδικό έγκλημα ανεπανάληπτο στον κόσμο. Σταύρωναν τον Κύριο της δόξας. Δεν γνώριζαν πάτερ, άφες αυτής. Αυτό λέει και κάτι άλλο, ότι ο Κύριος ήταν πηγή ανεξάντλητη αγάπης και ανεξικακίας. Κακό του έκαναν, πατέρα συγχώρεσέ τους, καλό έκανε. Πηγή ανεξικακίας και αγάπης πέρα για πέρα. Όσοι μαθητεύουμε στο Σταυρό του Κυρίου, γιατί αυτό κάνουμε όταν εκκλησιαζόμαστε, όταν διαβάζουμε, οι μαθητές του Κυρίου είμαστε. Αυτή την εντολή έχουμε, να υψώνουμε τα χέρια ψηλά για εκείνους που μας ενοχλούν, για εκείνους που μας ταλαιπωρούν, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από τον εαυτό μου. Να μου κάνει ο άλλος κακό, να πει κάτι εις βάρος μου, και το χειρότερο κακό είναι η σκοφαντία, να πω σε συγχωρώ, το βλέπω αδύνατο από τη δική μου πλευρά. Όμως, επειδή μόνος δεν μας έχει αφήσει, αλλά μας έχει πει ζητήστε μου, κάντε εσείς την προσπάθεια, ζητήστε μου και εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Γονατίστε, προσευχηθείτε, πάτε άφες αυτής, ου γαρίδας ή τυπιούση. Αυτό είναι, δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Ο Ιησούς
έδειξε με αυτό, με αυτό το λόγο επάνω στο σταυρό Πάτερ Άφες αυτής, ότι είναι πηγή αγάπης και ανεξικακίας. Πηγή αγάπης και ανεξικακίας. Οι Εβραίοι που το σταύρωσαν, λέει ένας ιερός συγγραφέας, μάλλον και Άγιος, ο Άγιος Θεοφύλακτος, ότι αν αυτοί που τον σταύρωσαν, εκ των υστέρων, μετά τη σταύρωση, του έλεγαν «Κύριε, συγχώρεσέ μας», ασφαλώς και θα συγχωρούσε, θα έδινε συγγνώμη ο Κύριος, γιατί γι' αυτό έδωσε τον κόσμο, για να δώσει τη συγγνώμη στον κόσμο. Αλλά επειδή ενέμειναν με πείσμα πάνω στο έργο το κακό, χωρίς να μετανοήσουν, δεν έλαβαν άφεση. Είναι έτοιμος, αφού ο ίδιος λέει «Είμαι έτοιμος να ξανασταυρωθώ, αρκεί να σωθούν αυτοί που θέλουν να σωθούν». Από αυτόν, από το παράδειγμα του Κυρίου, και ο πρώτος μάρτης που έπεσε κάτω από τα λιθάρια, ο πρωτομάρτης Στέφανος, από το παράδειγμα του Κυρίου παραδειγματίστηκε και ο πρωτομάρτης Στέφανος, και την ώρα που το λιθοφορούσαν, σηκώνει τα χέρια ψηλά και είπε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Πάτερ, Κύριε, Κύριε, στον Κύριο τώρα πια, μη στήσεις την αμαρτία ταύτη. Ζητάει για εκείνους, ο πρωτομάρτης Στέφανος, που τον λιθοφορούσαν, να μην υπολογίσει την αμαρτία των λιθοβολητών. Και σίγουρα, γιατί ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώτος Απόστολος, Παύλος, ο οποίος άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε ο κορυφαίος των Αποστόλων. Κήρυξε στην οικουμένη ολόκληρη το λόγο του Κυρίου. Έδωσε συγγνώμη ο Κύριος. Επίσης και ο αδερφός Ιάκωβος, ο αδερφός του Κυρίου από τον Ιωσήφ, τον ανέβασαν επάνω στο πτερύγιο του ναού, ψηλά, και τον γκρέμισαν από το πτερύγιο. Και βεβαίως σκοτώθηκε. Αλλά πριν σκοτωθεί, και εκείνος τον ίδιο λόγο είπε, συγχώρεσέ τους. Γιατί δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Είναι το πρώτο γάργαρο νερό που έτρεξε από το σταυρό, η πηγή της συγγνώμης. Ότι δεν έχουμε εχθρούς παρά μόνο τον διάβολο. Δεν έχουμε εχθρούς, μόνο τον διάβολο έχουμε. Α, συνάνθρωπός μας δεν είναι εχθρός. Εχθρό έχει και αυτό στο διάβολο που του τα σπέρνει και δεν γνωρίζει και πιστεύει ότι είναι δική του διανόηση το κακό. Όχι, ο πρώτος που εφεύρεσε το κακό είναι ο διάβολος. Δεν υπάρχει άλλος. Δεύτερος λόγος που ακούστηκε. Ο πρώτος λοιπόν είναι Πάτερ Άφες αυτής, ου γαρίδας ητυπίους. Ο δεύτερος λόγος είναι αμήν, αμήν, λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Είναι λόγος του Κυρίου και αυτός, που υπόθηκε στο ληστή που είχε δεξιά. Δεξιά του είχε ένα ληστή και αριστερά του άλλο ληστή. Αλλά στο ληστή που είχε δεξιά είπε, σε διαβεβαιώνω ότι σήμερα, σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Το είπε σε ληστή παρακαλώ. Είναι ο πρώτος και μάλλον υπασπιστής του Κυρίου που εισήλθαν και οι δύο μαζί στον παράδεισο. Ο Κύριος είναι ο παράδεισος σίγουρα. Μην ψάχνουμε για άλλο παράδεισο. Ο ίδιος ο Κύριος είναι ο παράδεισος. Μαζί μου λοιπόν από σήμερα. Μαζί μου λοιπόν από σήμερα. Βεβαίως του είχε προβάλλει έτοιμα ο ληστής. Του είχε ζητήσει προηγουμένως, μνήστη τι μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και εκείνος ο ληστής, καρφωμένος στο σταυρό ήταν, και εκείνος ήταν γεμάτος οδύνη, γεμάτος πόνο, γεμάτος συμφορά.
θα έπρεπε κανονικά κάπου, κάτω από το βάρος των πόνων που είχε ο ληστής να μην είχε καθόλου καθαρό μυαλό. Καθόλου καθαρό μυαλό. Να είναι σκοτεινό το μυαλό του. Να κάνει αυτό που έκανε ο άλλος. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα κάτω του, είπε ο άλλος ληστής, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς που είμαστε στο σταυρό επάνω. Να τη γλιτώσουμε, να ησυχάσουμε με το σταυρό. Και τον βλαστημούσε, λέει ο άλλος ληστής. Ενώ ο εκ δεξιών, μισθητή μου Κύριε, θυμίσουμε εν τη βασιλεία σου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καθόλου μικρός ο λόγος. Φαίνεται ότι ο ληστής στο σταυρό επάνω από τον κόσμο το καλό που διέθετε όταν πριν περιπέσει στο ελάττωμα των ληστιών, στο έγκλημα των ληστιών, πούμε έτσι, πριν περιπέσει και να βρεθεί ανάμεσα στα ληστρικά τέρατα και να συζεί μαζί τους στα βουνά και στους κάμπους και να κλέβουν και να σκοτώνουν, είχε ψύχματα καθαρότητος νου και καλής διαθέσεως, Κύριος, καλής διαθέσεως, που την διέβλεψε ο Κύριος. Την διέβλεψε. Και όταν είπε ο Κύριος, άφες αυτής, το άκουσε ο ληστής. Το άκουσε και το εξέλαβε ως καθαρό μήνυμα προσωπικό δικό του. Δικό του, για μένα το λέει αυτό. Μπορώ να αρπάξω την ευκαιρία, γιατί δεν γνώριζα ότι υπάρχει και Θεός. Τώρα έμαθα ότι είναι Θεός αυτός. Για να το φανταστούμε και στο μυαλό μας λιγάκι, να δούμε τι ακριβώς γινόταν στο σταυρό εκείνη την ώρα, στο σταυρό στους τρεις, εκείνη την ώρα. Διέβλεπε ο ληστής, διέβλεπε ότι είναι σωτήρας του κόσμου. Ότι είναι βασιλιάς, ότι έχει βασιλεία και ότι η βασιλεία του είναι αθάνατη. Όταν του λέει, σε παρακαλώ, τώρα που θα φύγεις, θυμίσουμε και εμένα στη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία, αφού θα παρέδιδε ο Κύριος το πνεύμα σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος παρέδωσε το πνεύμα του. Σαν άνθρωπο το βλέπει από μια πλευρά και ληστής. Αλλά και σαν Θεό παραπέρα και του λέει, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Άρα στη βασιλεία σου. Άρα είσαι βασιλιάς, άρα έχεις βασιλεία. Πού την όμως. Συνεπώς την έβλεπε μετά το θάνατο. Την έβλεπε μετά την παράδοση της ψυχής του. Τον αναγνώριζε ως Θεό, τον αναγνώριζε σαν βασιλιά, ολοκλήρου βασιλείας, της οποίας, όπως λέμε στο σύνολο της πίστεως, ουκέστε τέλος. Έτσι λέμε. Στη βασιλεία του Κυρίου δεν υπάρχει τέλος. Τα έβλεπε ο ληστής. Τα έβλεπε ο ληστής. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία μας σε ένα τροπάριο, Δημήτρη, μου κόβεις το ρούν, μετά πες τι θες. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία μας, μία ροπή. Δεν χρειάστηκε, λέει, πολλά λεφτά ή πολλές ώρες για να καταλάβει, αλλά δευτερόλεπτο για να καταλάβει ότι είναι ο βασιλιάς μιας άλλης βασιλείας και ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι στη βασιλεία την άλλη. Πες τώρα και να συνεχίσεις. Μήπως και ο ληστής είχε ακούσει για όλα αυτά που είχε κάνει ο Κύριος στη γη, για τα θαύματα, για την επί του όλους ομιλία, και ήξερε από φήμες ότι έκανε θαύματα και είχε αναστήσει νεκρούς και αυτή την ώρα τα θυμήθηκε όλα. Και το είπε αυτό. Καλά λέει ο Δημήτρης. Καλέ, ναι, αλλά για σκέψε το σταυρό επάνω, θα σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Είναι εύκολο. Δεν ξέρω, αλλά πίπος. Όχι, έτσι είναι. Ή πιθανόν, και εγώ το διάβαζα σήμερα αυτό που λες εσύ, πιθανόν και το πιο βέβαιο είναι να έχει ακούσει ότι κάποιος περνάει πόλη και χωριά και ευεργετεί τον κόσμο και διδάσκει. Και αναστέλει και νεκρούς. Μα τότε δεν του είχε κάνει καμία ανοίξη. Εμείς ό,τι κάνουμε απολαμβάνουμε. Αυτός λέει δεν κάνει τίποτα για την ανεκκίνηση. Ανεκκίνηση την αθωότητά του εκεί πέρα. Βέβαια. Λέει, ο ληστής ο άλλος τον βλαστημούσε. Ναι. Και τον απαντάει. Και του είπε, πολύ σωστά, εμείς οι δυο ληστέ, δικαίως ονεπράξαμε. Δικαίως, προσέξτε να το προσέξουμε και το παραβάλλουμε, δικαίως ονεπράξαμε.
Εδώ αναγνωρίζει ότι έχει διαπράξει αδικήματα και ότι η Θεία Δίκη καλά τους έχει καρφώσει το σταυρό επάνω. Έπρεπε να πληρωθούν για εκείνα που έχουν κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτός είναι αθώος με κεφαλαία γράμματα. Λέει, αυτός ουδέν άτοπον έπραξε. Αυτός, ο νησίς το λέει στον άλλον. Αυτός ουδέν άτοπον έπραξε. Δεν έπραξε κανένα κακό. Αναγνωρίζει την αθωότητά του. Παρακαλώ. Αυτό που είπε ο Πιλάτος, είμαι αθώος από το αίμα του, γιατί δεν βρήκε πράγματι τίποτα. Ο ληστής, η καρδιά του ληστή, τα μάτια του ληστή, καθαρισμένα από την καλή του διάθεση που είχε, ομολογούν ότι είναι, ότι είναι βασιλιάς, ότι είναι Θεός, ότι είναι αθώος, σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος είναι αθώος. Εγώ είμαι ο ληστής. Γι' αυτό και του ληστού η φωνή έγινε δεκτή από τον Κύριο ολόκαρδα. Έγινε δεκτή από τον Κύριο ολόκαρδα. Αναγνώρισε τον βασιλιά Χριστό. Τι του είπε ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύς, εσύ, το ρωτάει ο Πιλάτος, ουκούν, αλήθεια, είσαι βασιλιάς. Είχε απορία ο Πιλάτος. Και ο Πιλάτος άρχοντας ήταν. Και σου λέει, σε λένε βασιλιά, άραγε είσαι βασιλιάς. Εκεί είχε αμφιβολία. Ενώ ο ληστής δεν είχε αμφιβολία. Είσαι βασιλιάς, σε παρακαλώ να με δεχθείς τη βασιλεία σου. Ετούτοι οι ληστές σήμερα θα το πούμε. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Δεν μπορώ, να σου το πω εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το μυαλό γυρίσει. Λοιπόν, εμείς έχουμε να δούμε μπροστά μας, βλέπουμε τα στιγμή αυτή και σχολιάζουμε τα παραδείγματα τα καλά. Γιατί μπορεί βγαίνοντας έξω να πούμε εμείς την τιμή και να φύγουμε. Και δεν θα μας σώσουν οι άλλοι. Ή αυτοί που λες εσύ. Μας κολλάζουν. Λοιπόν, άστο, λοιπόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής. Ο θαυμαστή του ληστού ομολογία. Ο θαυμαστή του ληστού ομολογία. Εσταυρωμένον ωρά βλέπει και βασιλιά κηρύσει. Βλέπει σταυρωμένο και βασιλιά τον λέει. Βασιλιά τον κηρύσει. Εν ξύλο ωρά κρεμάμενον. Ο ληστής βλέπει κρεμασμένο στο ξύλο επάνω. Και βασιλείας ουρανών μνημονεύει. Και μνημονεύει βασιλεία ουρανών. Άλλα βλέπει το μάτι, έβλεπε το μάτι του σώματος, άλλα έβλεπε τη ψυχή στα μάτια του ληστή. Υπάρχει και η αθέατη πλευρά που δεν τη βλέπουμε πολλές φορές και λέμε δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται για τα πνευματικά θέματα, δεν υπάρχει. Χρειάζεται πίστη. Λοιπόν, ο ληστής διέθετε πρώτον πίστη. Για αυτό πήγε στο παράδεισο. Πίστη. Σε τι πράγμα? Ότι είναι βασιλιάς. Δεύτερον. Ο ένας. Για τον ένα μιλάμε, το δεξιά. Τον ένα. Το είπαμε ληστή. Λέω. Ο ληστής. Ένας είναι. Ο άλλος δεν είναι. Ναι. Δεύτερον. Ελπίδα. Ήλπιζε ότι θα πάει στη βασιλεία του Κυρίου. Και αγάπη, και αγάπη ληστής, αγάπη ληστής, αγάπη ληστής, είχε, δεν είχε. Έτσι φαίνεται. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Πού τη βλέπουμε, την είπα προηγουμένως, την αγάπη Δημήτρη του ληστή, όταν είπε, αλίμονό σου, δεν φοβάσαι τον Θεό, αυτός είναι αθώος, τον αθώνε τον Κύριο. Έδινε αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, υπερασπιζόταν τον αδικούμενο. Ο Κύριος ήταν αδικούμενος επάνω στο Σταυρό. Και εκείνος προσπαθούσε σαν του Θεού δικηγόρος να πει την αλήθεια. Αυτός είναι Θεός. Δεν τον βάζει στο Θεό. Είναι
Αυτό είναι τα μυστήρια του Σταυρού. Λέγε. Την άλλη μεριά παραδέχεται το σφάλμα του. Σίγουρα. Σίγουρα το είπε και το πράγμα. Μετανόηση. Και λέει εγώ ναι, αλλά απολαμβάνω αυτά. Είπε δικαίως. Δικαίως όταν πράξαμε απολαμβάνουμε. Τελείωσε. Άρα λοιπόν ο ληστής είχε και πίστη και ελπίδα και αγάπη και σε μια τάκ ροπή ένα λιγόρκεμα του ματιού βρέθηκε με τον Κύριο στη Βασιλεία του Θεού. Τρίτος λόγος που είπε ήταν η μάνα του από κάτω, ήταν και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής του που τον αγαπούσε. Γυρίζει και λέει στη μάνα του, γίνε, δεν την είπε μάνα, γυναίκα, ιδού ο Υιός, να ποιο έχεις γιο τώρα, τον Ιωάννη το μαθητή μου και στο μαθητή, ιδού η μήτρη σου. Αυτή είναι η μάνα σου. Αυτή που είχα εγώ τόσα χρόνια, στη δίνω στα χέρια σου να την έχεις μάνα. Γιατί την είπε, λέει, γίνε. Γιατί την είπε γυναίκα, δεν είπε μάνα. Της φέρθηκε, λέει ο Αγιός Νικόδημος, λίγο σκληρά, για να μην νιώσει τον πόνο της μητρότητας που τον έλεγε στο σταυρό. Τον αποξένωνε, την αποξένωνε από παιδί που το είχε κατά έναν τρόπο, δεν ανήκε πια στην αγκαλιά της μάνας, της αρχικής, ανήκε στην αγκαλιά του πατέρα. Τώρα λέει, να το παιδί σου, γυναίκα, για να της μειώσει το πόνο της μητρότητας. Γιατί ο μητρικός πόνος είναι φοβερό πράγμα, όταν βλέπει το παιδί να είναι καρφωμένο μέσα στο σταυρό. Έτσι ήθελε να της απαλύνει τον πόνο. Και γιατί είπε στη μάνα, στο Ιωάννη, να η μάνα σου, για να δείξει σε όλους μας ότι ιερό χρέος είναι ο σεβασμός και η θεραπεία των γονέων. Όταν έχουν ανάγκη οι γονείς, πρέπει τα παιδιά να στέκουν δίπλα, να προσέχουν και να προσφέρουν στους γονείς. Τέταρτος ο λόγος που ο Κύριος είναι το Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Εδώ μιλάει ο Κύριος εντελώς σαν άνθρωπος, γιατί ήταν όταν περπατούσε και κήρυτε και κάνε θαύματα, θεέ άνθρωπος. Στο σταυρό επάνω είναι καρφωμένος ο άνθρωπος Χριστός, που πονάει, που πεινάει, που διψάει, που νιστάζει σαν άνθρωπος και είναι καρφωμένος σαν άνθρωπος επάνω στο σταυρό. Αλλά όμως δεν υπάρχει για τον Κύριό μας καμία απολύτως παρηγοριά από ανθρώπινο χέρι. Είναι καταλημμένος, καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Κανείς δεν απλώνει χέρι για να του, να του προσφέρει έστω λίγο νεράκι να πιει. Αντί δώσει λίγο νεράκι, το δίνουνε ξύδι. Είναι εγκαταλελειμμένος πλήρως και όχι μόνο από ανθρώπινη παρηγοριά παρακαλώ, αλλά και από θεϊκή παρηγοριά. Ο πατέρας του που είναι Θεός και η θεότητα του Κυρίου που ήταν συνυφασμένη, ενωμένη με τον Άγιο Χριστό, τον εάφησε εντελώς για να νιώσει τέλεια τα βάσανα, θα πούμε τη λέξη, πλήρη τα βάσανα για να σωθεί η ανθρωπότητα. Για να ξεπληρώσει με αυτόν τον τρόπο το δικό μας αμάρτημα, αυτό που διαπράξαμε εμείς και διαπράττουμε συνεχώς. Και επομένως τον άφησε η θεότητα, τον άφησε και οι άνθρωποι και νιώθει το βάρος το μεγάλο του πόνου και την καταδίκη στην οποία βρισκόταν και φωνάζει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί με άφησες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εδώ, σε αυτό που ακούμε Θεέ μου, πάσχει η ανθρώπινη φύση του Κυρίου, εξ ονόματος, ως αντιπρόσωπος δηλαδή, ολόκληρης ανθρώπινης φύσης. Που και αν η ανθρώπινη φύση, όλοι οι άνθρωποι έπασχαν, δεν ήταν δυνατόν να ξαγοράσουν
αυτά τα κακά που διέπραξαν οι άνθρωποι με την προσφορά τους, οι ίδιοι άνθρωποι. Μόνο θεάνθρωπος θα μπορούσε να αγοράσει εκείνα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εγκαταλείπεται από τον Θεό. Εμείς όταν πάσχουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Και όταν όλοι μας αφήσουν, έχουμε Αυτόν που βοήθησε όλους τους μάρτυρες όλων των εποχών. Δεν υπάρχει μάρτυρας που για το όνομά του θυσιάστηκε και να μην συμπαραστάθηκε ο Κύριος δίπλα, αλλιώς δεν σηκώνονταν τα μαρτύρια. Τα μαρτύρια πέρασαν οι μάρτυρες, να τους σκίζουν, να τους ρίξουν στη φωτιά, να τους τηγανίζουν κτλ. Να τους μαστιγώνουν, δεν σηκώνονταν με τίποτα. Εάν δεν έβαζε ο Κύριος το χέρι του να απαλύνει τον πόνο και το μαρτύριό τους. Πέμπτο, είπε ο Κύριος διψώ. Πάνω στο σταυρό, είπε διψάω. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, δύο είναι οι λόγοι. Δύο, για δύο λόγους δίψαγε ο Κύριος. Ο ένας λόγος ήταν ότι το σώμα του ήταν επί τρεις ημέρες ταλαιπωρημένο, βασανισμένο και είχε στεγνώσει κυριολεκτικά από αίμα. Προφανώς και νερό. Το νερό, το σώμα είχε νερό μέσα. Είχε στεγνώσει και από αίμα και από νερό. Είχε χάσει όλο το νερό, είχε χάσει όλο το αίμα του. Και αφού είχε στεγνώσει είπε διψώ. Δεν είπες κάτι? Όχι. Διψώ. Να του βάλω λίγο νεράκι να πει. Ο ένας λόγος είναι ο σωματικός λοιπόν, ότι είχε στεγνώσει κυριολεκτικά το σώμα του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι διψάω και θέλω να χορτάσω τη δίψα μου από ψυχές σωσμένες. Ψυχές που ήρθα για να σώσω. Αυτή τη δίψα έχω. Να σωθεί η ανθρωπότητα. Κανένας άλλος δεν θα βρεθεί μέσα στον πόνο του να πει διψάω γιατί, και να διψάει πραγματικά μέσα σε πόνο, διψάω και τον άλλον. Ο Κύριος διψούσε για μας. Να θυμηθούμε τη γυναίκα που πήγε δίπλα του και του λέει δώσε μου λίγο, όταν πήγε ο Κύριος διψασμένος στο φρέαρ του Ιακώβ και ζήτησε νεράκι εκεί πέρα και είπε στη γυναίκα δώσε μου λίγο νερό γιατί διψάω, και είπε ο Κύριος αν γνώριζες θα μου ζήτησε και σε σύνερο να ξεδιψάσεις τη δίψα που είχε ψυχή σου. Αυτό ήρθε να κάνει ο Κύριος, με τη δίψα του να ξεδιψάσει τη δική μας ψυχή. Διψώ τη σωτηρία σας, τη σωτηρία των ψυχών σας. Διψώ να χύσω το αίμα μου. Διψώ να σας πλουτίσω με τις ευεργεσίες μου. Η δίψα του ανθρώπου, η δίψα του καθενός μας, γύρω από τα υλικά δεν χορταίνει. Λέει ο λαός ότι το μάτι δεν χορταίνει από αυτά που βλέπει. Και η δίψα του ανθρώπου για να αποκτήσει δεν χορταίνει. Όμως η δίψα η πνευματική, αν ποτιστεί με το νερό του θεανθρώπου, θεραπεύει και τη δίψα την άλλη που είναι αχόρταγη γύρω από τα υλικά αγαθά. Έκτος λόγος που ο Κύριος είναι τετέλεστε. Τετέλεστε. Τι σημαίνει το τετέλεστε? Ότι τελείωσα. Κατά τρόπο τέλειο το έργο μου. Τελείωσα με το πιο οδυνηρό τρόπο, με το πιο βάρβαρο και τον απέσιο τρόπο, το πιο βασανιστικό που υπάρχει, τελείωσα τη ζωή την ανθρώπινη στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Τελείωσε λοιπόν η ζωή μου, τελείωσε και το έργο μου. Να θυμηθούμε κάτι που είχε πει ο Κύριος. Όταν οι Σαμαρίτοι, οι μαθητές του, πήγαν για να αγοράσουν τρόφιμα
που ήταν στο φρέαρ του Ιακώβ μαζί τη Σαμαρίτισσα. Τον πήγαν να αγοράσουν και γύρισαν και τον βρήκανε με τη Σαμαρίτισσα. Και του είπανε, Κύριε, φέραμε για να φας. Φέραμε για να φας. Τότε ο Κύριος είπε, εμών βρώμα εστί, ή να ποιώ το θέλημα του πεψατός μου πατρός. Εγώ λέει φαγητό μόνο έχω, να κάνω το έργο του πατέρα μου. Να σώσω ψυχές. Το έργο. Αυτό το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητος τελείωσε με αυτή τη φράση. Τετέλεστε. Έχει τελειώσει πια το έργο μου, το αίμα μου το έχισα και μία σταγόνα από το δικό μου αίμα μπορεί να σώσει όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Μία σταγόνα μόνο. Όχι τόσα ποτάμια που έχεις ο Κύριος και στη μαστίγωση και, και στο σταυρό επάνω και ό,τι άλλο υπέφερε. Αίματα, λίμνες αιμάτων έχεις ο Κύριος. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν μπορεί όμως, κοιτάξτε να δείτε, να μεταφερθεί όπως είναι αδύνατον το μαρτύριο του Κυρίου. Το μαστίγωνα λέει οι Εβραίοι, οι στρατιώτες, ήταν οι στρατιώτες που μαστιγώνανε, αυτοί είχαν πάρει αυτή την εντολή και απ' έξω φώναζαν, χτυπήστε τον, αυτό που κάνει ο λαός, χτυπήστε τον, φωνάζανε με όλη τη δύναμη ψυχής τους. Και δυνάμωνε το φρόνημα των στρατιώτων να χτυπάνε, αν είσαι ένα άγριο, ένα 10% να γίνουν 100% άγριο. Να γίνει δηλαδή το βασανιστήριο απέραστο πέρα για πέρα. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Χτυπήστε τον. Λοιπόν ο Κύριος είπε τετέλεστε, μέχρι εδώ το έργο το έκανα όλο, είναι τελειωμένο. Ό,τι είπαν οι προφήτες ξεπληρώθηκαν μέχρι εδώ. Ό,τι είπαν οι προφήτες για το πρόσωπό μου, το πρόσωπο του Κυρίου. Μέχρι εδώ τελείωσε. Ακόμη τελείωσαν οι δυνάμεις σώματός μου. Δεν αντέχουν άλλο πια. Δεν αντέχουν οι δυνάμεις μου. Και αφού έχουν γίνει λοιπόν όλα, Πάτερ, ισχύρα σου παραθύσομαι το πνεύμα μου. Τώρα παραδίδω το πνεύμα μου, την ψυχή μου σαν άνθρωπος, στα δικά σου χέρια. Από εκεί που εξήρθε, εκεί και πήγε πάλι. Γιατί είπε ο Κύριος, εγώ πηγαίνω πριν σταυρωθεί, από εκεί που ήρθα. Πηγαίνω από εκεί που ήρθα. Λοιπόν, και εμείς θα πρέπει να μας βασανίζει λίγο εκείνο που είπε ο Κύριος, το τετέλεσε, εκείνο που στη συνέχεια είπε και ο Απόστολος Παύλος, το έργον, τι λέει, είπε ότι τον δρόμο τετέλεκα, το δρόμο που μου είπε ο Κύριος να περπατήσω, τον τελείωσα. Την πίστη μου στο πρόσωπό του, σαν τον ληστή, την τήρησα. Την πίστη τήρηκα. Λοιπόν, αφού τα έκανα όλα, μου απόκειται, μου ανήκει, λέει ο Παύλος, ο της δικαιοσύνης Στεφάνος. Να πάω στην αγκαλιά του Κυρίου, να στεφανωθώ. Θα θέλω να προβάλλω μία εικόνα, το σταυρό του Κυρίου ένα και το σταυρό του ληστή από την άλλη μεριά. Δύο σταυρούς. Να τους έχουμε σαν οθόνη απεικονισμένους τον Κύριο Πάσχοντα που λέει Πάτερ άφες αυτής, που λέει σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο, που λέει προσέχετε τους γονείς, που λέει το δρόμο το τελείωσα, που λέει πατέρα μου παράλαβε το πνεύμα μου. Το Κύριό μας λοιπόν να κηρύσει αυτές τις μεγάλες αλήθειες και απ' την άλλη να πάρουμε τη θέση του ληστή. Του ληστού που ομολόγησε τον Κύριο Βασιλέα, Βασιλείας Ουρανών, της οποίας έγινε και πολίτης ο ληστής. Αμήν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τελειώσαμε.
θα ξαναβρεθούμε πάλι την άλλη Δευτέρα και με το καλό θα τελειώσουμε το Πάσχα. Θα σας κουράζω, αλλά δεν σας κουράζω. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήθη όνομά σου, ευχαριστώ για την ασυλία σου, γιατί θέλημά σου στον ουρανό και προσφύγει. Τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς τους πειρασμούς, αλλά εις εμάς από το κομμουνιό. Διαφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει ο Χριστός ημάς. Καλή εντάμωση λοιπόν. Το πιο δύσκολο έργο, θα πάτε αυτά εδώ που μου τη φέρω ότι με την πήρασα, Δημήτρη. Δέκα είναι ο λόγος. Ναι, αλλά ήρθαν πάρα πάνω από 10, κάποιος θα μην γίνει. Ναι, δεν πειράζει, όποιος.